Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή με τους τελικούς οι αγώνες στο πλαίσιο του ITF Ιωάννινα Cup 2022 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρησης Ιωαννίνων στο Πάρκο Πυρσινέλα. Τις απονομές, τους νικητές και τις νικητρίες αντίστοιχα έκαναν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ την Κυριακή και η βουλευτής Μαρία Κεφάλα το Σάββατο. Παρουσία του Προέδρου του Ομίλου Αντισφαίρησης Ιωαννίνων Λάζαρου Γιώτη και της Διευθύντριας των Αγώνων Χρύσας Στεφοπούλου, ο κ. Ελισάφ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή και την προβολή της πόλης, καθώς στα Γιάννενα βρέθηκαν περισσότεροι από 120 αθλητές από πολλές χώρες μαζί με τους συνοδούς τους. Ο κ. Ελισάφ έκανε τις απονομές και δήλωσε πως η Δημοτική Αρχή θα είναι στο πλευρό του Ομίλου, που για μία ακόμη χρονιά διοργάνωσε το παγκόσμιο τουρνουά με επιτυχία. Δεύτερη νικήτρια από την Ελλάδα, Μαριάνθη Χριστοφορίδου. And the winner from Italy, Mrs. Emma Cirastato. Οφείλω να συγχαρώ τον Όμιλο Αντισφαίρησης για τις εξαιρετικές του διοργανώσεις. Μια ακόμη μεγάλη αθλητική διοργάνωση ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία. Ευχαριστώ όλους όσους με οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν στην πραγματοποίηση μιας ακόμα επιτυχούς διοργάνωσης. Θα είμαστε πάντα δίπλα ως Δήμος Ιωαννιτών στον Όμιλο Αντισφαίρησης και σε όλες τις μεγάλες αυτές αθλητικές διοργανώσεις που αναβαθμίζουν και το αθλητικό ιδεώδες, αλλά φέρνουν και κόσμο στην πόλη μας αυτή την περίοδο. Χαίρομαι που έγινε η απονομή σε δύο αθλήτριες, μια συμπατριώτησά μας και μία από τη φίλη γειτονική Ιταλία. Ο αθλητισμός ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα, είναι κάτι που συναδερφώνει τους ανθρώπους και ως μια τέτοια διοργάνωση πρέπει να τη δούμε. Ένας, ο πρώτος τελικός των γυναικοριτσιών ήταν συγκλονιστικός, ήταν αντάξιος του πολύ ωραίου παιχνιδιού που κάνανε και οι δύο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι πάντα κοντά μας, όπως επίσης και η περιφέρεια της ενέργειές της, να πω ότι μας τιμούν με την παρουσία του ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, ο κ. Σταματιάδης. Επίσης είναι ο πρόεδρος από τον Όμιλο Αντισφαίρησης Πρέβεζας που πάντα είναι κοντά στο άθλημα, ο κ. Στάκης Παπάς, και ο πρόεδρος της ΔΕΛΤΑ Ένωσης, ο κ. Κοτσαρίνης. Παρόν στους αγώνες της Κυριακής ήταν και ο πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης, Δημήτρης Σταματιάδης, που δήλωσε την ικανοποίησή του για την άρτια διοργάνωση που ικανοποίησε αθλητές και κοινό αντίστοιχα. Το τένις ανεβαίνει, το τένις στην Ήπειρο ανεβαίνει, το τένις στα Γιάννενα ανεβαίνει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο έτσι, όλη αυτή η ατμόσφαιρα που υπάρχει στους αγώνες και επίπεδο αγωνιστικό, πάρα πολλοί κόσμοι κερκίδες. Εντάξει, γίνεται πολύ καλή δουλειά από τους ανθρώπους του σωματείου. Είναι αλήθεια ότι πρωταγωνιστούν τα Γιάννενα στο τένις πλέον. Μην ξεχνάμε ότι παιδιά από εδώ παίζουν στην Εθνική Ελλάδος πλέον, όπως ο Αλέξανδρος Κορίλας. Έχουμε από την Ήπειρο τη Δρύμητρα, τη Δέσπρα του Παπαμιχαήλ. Έχουμε παιδιά τα οποία προχωρούν. Εντάξει, γενικά το τένις προχωράει πάρα πολύ και ευελπιστούμε και σε ακόμα μεγαλύτερες διοργανώσεις.